Σε δίκη παραπέμπεται ο Γιώργος Κιμούλης ως ηθικός αυτούργος σε ψευδή κατάθεση μετά από σχετική μήνυση που υπέβαλε κατά του η Ζέτα Δούκα στο πλαίσιο του MeToo. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, ο Γιώργος Κιμούλης αποφασίστηκε ότι παραπέμπεται σε δίκη ως ηθικός αυτούργος σε ψευδή κατάθεση, καθώς ο γνωστός ηθοποιός είχε προτείνει ένα συγκεκριμένο μάρτυρα που εργαζόταν ως τεχνικός θεάτρου, ο οποίος παραπέμπεται και εκείνος για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Πριν από 14 χρόνια, 13-14 χρόνια, σε ένα κεντρικό θέατρο της Αθήνας, με ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, με ένα σπουδαίο cast, εκ των οποίων ήταν και αυτός ο σκηνοθέτης ηθοποιός, επικεφαλής του Θιάσου, ο οποίος είναι κατά τα άλλα ένας σπουδαίος μεγάλος ηθοποιός. Με έβρισε. Συγγνώμη. Ναι, φυσικά, πάρε το χρόνο σου. Με κλώτσισε. Υπήρχαν μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες, για όλη αυτή την ιστορία την οποία καταθέτω αυτή τη στιγμή. Η παράσταση για την οποία μιλάω ήταν η πιο κοντά, το Closer. Ναι. Ήταν στο Θέατρο Αθηνών το 2008-2009 με έναν θίασο ο οποίος απαρτιζόταν από τον Νίκο Ψαρά, τη Δώρα Χρυσικού και τον Γιώργο Κιμούλη. Και αυτή τη στιγμή αυτό ό,τι είπα το υπέστην από τον Γιώργο Κιμούλη. Αυτό όλο το θέμα έχει δύο σκέλη, το προσωπικό, το δικό μου, όπου βεβαίως και στεναχωρημένος είμαι και θυμωμένος, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν συμβεί. Τίποτα. Πολύ δε περισσότερο αυτό που είπε ότι την χτύπησα κιόλας. Εκεί βεβαίως κινούμε και με αγωγή και με μήνυση. Αυτό όμως αφορά εμένα. Και στεναχωρεί ουσιαστικά, είναι πρόβλημα που καθαρά αφορά εμένα. Ο Καθής πλέον για 10 λεπτά δημοσιότητας να λέει ότι πριν από 15 χρόνια κάποιος με κοίταξε στραβά, κάποιος μου μίλησε άσχημα, κάποιος με πίεσε παραπάνω από ό,τι έπρεπε στη δουλειά μου για να έχω ένα αποτέλεσμα όπως αυτός μπορεί να φανταζόταν καλύτερο, να προσθέτει ψευδή γεγονότα και ψευδή στοιχεία, πράξεις που ποτέ δεν έγιναν, ανοίγει με αυτόν τον τρόπο μια συνθήκη ανθρωποφαγίας, μια καταστροφή προσωπικότητων, ανεφετίας και ανεφλόγου. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος μάρτυρας φέρεται να είχε πει στην κατάθεσή του ότι όσο ήμουν στο θέατρο, δεν εντόπισα το περιστατικό για το οποίο είχε καταγγείλει το Γιώργο Κιμούλη η Ζέτα Δούκα. Η Ζέτα Δούκα είχε αναφερθεί αρκετές φορές στις μηνύσεις ανάμεσα σε εκείνη και το Γιώργο Κιμούλη, με τελευταία αναφορά περίπου ένα χρόνο πριν. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κιμούλης είχε προλίγων μηνών καταθέσει αγωγή σε βάρος των Ζέτα Δούκα, Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρά, με τους τρεις ηθοποιούς να απαντούν επίσης με αγωγές στο πλαίσιο της δημόσιας καταγγελίας της Ζέτας Δούκα ότι είχε δεκτεί σωματική, ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση από τον Γιώργο Κιμούλη στη διάρκεια της συνεργασίας τους, μετά την οποία ξεκίνησε και η δικαστική διαμάχη μεταξύ τους. Έχουν γίνει όντως δύο μηνύσεις σε μένα και μία στην Δώρα για ηθική αυτουργία και σε κάποιους μάρτυρές μου και γιατρούς μου που τους εμφανίζει ως ψευδομάρτυρες. Αυτές είναι μηνύσεις οι οποίες είναι εν εξελίξη. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Όλα τα παρακολουθούμε και θα κάνουμε τα δέοντα. Σε τελευταία εξέλιξη απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο Γιώργος Κιμούλης στο ΣΕΗ για χρηματική αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ λόγω της διαγραφής του. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κρατάει χρόνια, δηλαδή έχει πάρει σε χρόνο πολύ αυτή η ιστορία και για όλες τις μεριές η αποκατάσταση της αλήθειας είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, γιατί μιλάμε τώρα για αλληλομηνύσεις, για διαδικασία η οποία εξελίσσεται συνεχώς και τώρα αρχίζει να έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς θα πάει το πράγμα στο πρακτικό κομμάτι. Πώς θα δούμε την εξέλιξη. Τι θα καταθέσουν στα δικαστήρια. Θα καταθέσουν, γιατί είναι ιστορίες που έχουν γίνει πολύ παλιότερα, που δεν έχουν καταγραφεί ούτε σε νοσοκομεία ούτε σε πουθενά αλλού, όπου δεν είχε πάει η Ζέτα Δούκα. Οπότε έχει καταθέσει χαρτιά που είναι παρελθοντικού χρόνου και όπως μας είχε πει και ο Βασίλης Καπερνάρος. Πώς το αποδεικνύεις αυτό τόσο σήμερα. Είναι ένα επιχείρημα γενικό που έχει η πλευρά του Γιώργου Κιμούλη ότι δεν υπήρξαν επίσημες καταγγελίες, αλλά υπήρχε μόνο η συνέντευξη που έδωσε η Ζέτα Δούκα στη Δανάη. Αλλά από την άλλη πλευρά
υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό της Ζέτας Δούκα και ο Νίκος Ψαράς και η Δώρα Χρυσικού και μένει με πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν όλοι. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Από τη δική του πλευρά, αυτό που λέει κατά κάποιο τρόπο ο Γιώργος Κιμούλης, που αναφέρεται σε ένα είδος δολοφονίας χαρακτήρα, έχει δίκιο από ποια άποψη. Ότι όταν ακούγεται κάτι για μας, αν δεν υπάρχουν στοιχεία ή τελικά αν δεν προκύψουν στοιχεία και δεν κατατεθούν, μπορούμε άνετα να μιλήσουμε για δολοφονία χαρακτήρα ή της προσωπικότητάς μας. Εκεί πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Περιμένουμε, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Βλέπουμε, παραθέτουμε τα στοιχεία που μέχρι στιγμής έχουμε στα χέρια μας. Τρία χρόνια τώρα ήταν, τέτοια εποχή το 21. Πάντως μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση κάτι εμένα. Το ότι είχα μιλήσει πριν από λίγο καιρό με ένα άτομο κοντά στο περιβάλλον της Ζέτας Δούκα. Και μου είχε πει κιόλας ότι όλη αυτή η ιστορία της έχει κάνει και κακό επαγγελματικά, Ελένη μου. Και στη Ζέτα Δούκα. Δεν την εμπιστεύτηκαν άλλοι σκηνοθέτες. Και... τώρα, μετά από όλο αυτό δηλαδή που έκανε την καταγγελία της, δηλαδή είπε αυτό που έχει περάσει. Και η Πινελόπη Αναστασοπούλου νομίζω δημόσια το έχει πει αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, κρατώ μια μικρή επιφύλαξη. Αλλά νομίζω ότι θυμάμαι καλά. Ναι, ότι την έχει βλάψει και πραγματικά. Δηλαδή, ενώ εκείνη δεν το έκανε προφανώς. Ναι, αλλά αυτό είναι παθογένειο όμως του χώρου. Αυτό είναι παθογένειο του χώρου. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος κρίνεται επειδή αποφάσισε να μιλήσει, το αν είναι αλήθεια ή όχι, το δείξει στο δικαστήριο, δεν μπορεί ο χώρος ξαφνικά να αρχίσει να αποκλεί από τη δουλειά ανθρώπους χωρίς να έχει αποδειχθεί τίποτα. Τι είναι δηλαδή, είμαι γρυπωμένος και θα σε κολλήσω τη γρήπη. Ακριβώς. Φοβάσαι γενικά την κακή εντύπωση που δημιουργείται γύρω από ένα όνομα. Για την ιστορία όμως πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Κιμούλης αναγκάστηκε να εξαφανιστεί από προσώπου γης, 1,5 χρόνο σχεδόν. Δηλαδή η Ζέτα και η Πινελόπη, αν μη τι άλλο, εμφανιζόνταν τηλεοπτικά ενώ εκείνο είχε αποκλειστεί από τα πάντα. Αυτό που δεν άλλο είναι η κατηγορία του φαινόμενου οστήτη, και άλλο είναι η καταγγελία, ας πούμε, και μια συνέντευξη ή η βιωματική εξιστόρηση από την πλευρά του θύματος. Ναι, αλλά παιδιά, το αποτέλεσμα οικονομικά είναι το ίδιο το αποτέλεσμα. Δηλαδή και ο Κιμούλης είναι χωρίς δουλειά και δεν παίρνει λεφτά και δεν είναι χωρίς δουλειά και δεν την πιστεύω. Ζημιά υπέστησαν και όλοι. Αυτό, στο τέλος της ημέρας είναι κοινό το κακό. Λοιπόν, όπως αναφέρθηκε και όπως ακούστηκε και μέσα στο βίντεο, έχει απορριφθεί και η αγωγή που είχε καταθέσει ο Γιώργος Κιμούλης στο ΣΕΗ για χρηματική αποζημίωση 100.000 ευρώ για τη διαγραφή του τότε από το σωματείο.